Αγαπητέ Χρήστο Καρολή, πρώτα απ' όλα να σε καλωσορίσω στην τηλεόραση του Hellenic TV και να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο που μας αφιερώνει σήμερα. Ευχαριστώ και εγώ. Από όσο γνωρίζω, είσαι ένας από τους πιο νεαρούς Κύπριους απόδημους που γεννήθηκε και ζει μόνιμα στην Αγγλία, ο οποίος, θα έλεγα, συμβάλλει δυναμικά στα κοινά της παροικίας και κυρίως στα κοινά της νεολαίας στην παροικία, αφού είσαι και έναν ενεργό μέλος της ΝΕΠΟΜΑΚ. Έτσι, για αρχή όμως, θα ήθελα να μας πεις λίγα πράγματα για σένα, για τον εαυτό σου. Πότε γεννήθηκες, πού μεγάλωσες, τι σπούδασες και με τι ασχολείσαι τώρα? Γεννήθηκα τον Απρίλιο του 1984 εδώ στο Λονδίνο και φυσικά πήγα και σε δημοτικό σχολείο και secondary school εδώ στο Βόρειο Λονδίνο. Μετά σπούδασα νομικά στο Oxford και όταν τέλειωσα τις σπουδές μου κάτσα και τα bar exams μου και πέρασα barrister. Αλλά τώρα ασχολούμαι με μια αμερικανική εταιρεία, Bain & Company, as a strategy consultant, εδώ στο Λονδίνο. Αυτή τη στιγμή είσαι ο πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ, της παγκόσμιας ΝΕΠΟΜΑΚ. Ναι. Και εδώ είναι που θέλω να δώσουμε περισσότερη έμφαση. Πότε γίνες μέρος της ΝΕΠΟΜΑΚ και ποια ήταν η αφορμή που σε έκανε συμμετέχεις σε αυτόν τον οργανισμό και πώς τελικά κατάφερες σήμερα να είσαι ο πρόεδρος? Έγινα μέλος το 2002, όταν πρώτο ιδρύθηκε η ΝΕΠΟΜΑΚ στην Κύπρο, στο ένα κτίριο συνέδριων της ΝΕΠΟΜΑΚ το 2002. Και ο λόγος που έγινα μέλος ήταν ότι μόλις τέλειωσα από το ελληνικό σχολείο, κατάλαβα ότι δεν είχα πάρα πολλούς Κυπραίους φίλους και ήθελα να βρω μια ευκαιρία να γνωρίσω και άλλους Κυπραίους. Και όταν άκουσα για τη δουλειά της ΝΕΠΟΜΑΚ και όταν άκουσα ότι θα έχει συνέδριο στην Κύπρο για να ιδρυθεί αυτή η παγκόσμια οργάνωση, εγγράφτηκα ως σύνεδρος και πήγα στο συνέδριο. Και από το 2002 μέχρι σήμερα είμαι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΠΟΜΑΚ, το Παγκόσμιο Κεντρικό Συμβούλιο, και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΠΟΜΑΚ εδώ στην Αγγλία, η μεγαλύτερη περιφέρεια της ΝΕΠΟΜΑΚ. Πότε ιδρύθηκε ακριβώς η ΝΕΠΟΜΑΚ? Τον Αύγουστο του 2002, στην Κύπρο. Και ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι της δημιουργίας του? Οι κύριοι λόγοι της δημιουργίας ήταν για να πλησιάσουμε τους νεαρούς στην παροικία. Νομίζω το τι είδαν το 2002 και πριν ήταν ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων, η ΠΟΜΑΚ, δεν είχαν πολλούς νεαρούς και πήραν την πρωτοβουλία ήδη, με ο Χάρης Σοφοκλήτης ως πρόεδρος, πήραν την πρωτοβουλία για να ιδρύσουν νεολαία της ΠΟΜΑΚ και με αυτήν την πρωτοβουλία ιδρύθηκε η ΝΕΠΟΜΑΚ το 2002 για να φέρουμε τους νεαρούς πιο κοντά στην παροικία, για να διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθη μας μεταξύ τους νεαρούς και για να μπορούμε να υποστηρίξουμε και παραπάνω τις προσπάθειες για να βρούμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού μεταξύ τους νεαρούς στην παροικία. Τι ακριβώς αντιπροσωπεύει το όνομα ΝΕΠΟΜΑΚ? Σημαίνει νεολαία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων. Πολύ μεγάλη έκφραση, πολύ μεγάλη εκδοση, αλλά έχει μεγάλη σημασία, διότι όπως μας έχεις πει, όλοι οι Κύπροι απόδημοι του εξωτερικού έρχονται σε μία οργάνωση, σε ένα οργανισμό. Ναι. Εσύ πώς έγινες τελικά πρόεδρος? Σε ψηφίσανε, σε διορίσανε? Με ψηφίσαν. Κάθε δύο χρόνια η ΝΕΠΟΜΑΚ έχει συνέδριο στην Κύπρο, στο οποίο οι οχτώ περιφέρειες μας, οι οχτώ περιφέρειες είναι η Αγγλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Ελλάδα, ο Καναδάς, η Νότια Αφρική, η υπόλοιπη Ευρώπη και η υπόλοιπη Αφρική. Διορίζουν συνέδρους για να πάει στο συνέδριο και σε αυτόν τον παγκόσμιο των συνέδριων εκλέγονται οι αξιωματούχοι της ΝΕΠΟΜΑΚ, ο οποίος ο πρόεδρος είναι ένας από τους τέσσερις αξιωματούχους. Και αυτό είναι κάθε δύο χρόνια? Ναι. Άρα η θητεία μου είναι δύο χρόνια. Ωραία. Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε βάλει έτσι ώστε να πετύχει ο θεσμός αυτού του οργανισμού της ΝΕΠΟΜΑΚ? Οι στόχοι μας είναι κυρίως δύο, αν μπορώ να τα να κάνω summarize έτσι. Είναι για να διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθη μας στην δεύτερη και τρίτη γενιά των αποδήμων και για να πληροφορήσουμε τους νεαρούς για το τι γίνεται με το εθνικό μας το ζήτημα.
Και αυτοί είναι οι στόχοι που βασίζουμε τις δραστηριότητες μας πάνω. Σε παραδείγματος χάρη τα παγκόσμια, τα προγράμματα μας που νομίζω θα καλύψουμε μετά, το NDCP, το Young Community Leaders, βασίζονται πάνω στους στόχους μας αυτούς. Ποιος στηρίζει την ΕΠΟΜΑ? Και είναι ένας οργανισμός εθελοντικός. Δηλαδή όσοι ναι. είναι μέλη, όσοι λαμβάνουν μέρος και παρουσιάζονται στο κεντρικό συμβούλιο, μας έχεις αναφέρει, είναι εθελοντικά. Ποιος ναι. στηρίζει την ΕΠΟΜΑ? Βασικά τη στηρίζουμε εμείς ως εθελοντές. Έχουμε περίπου 150 εθελοντές στα κεντρικά συμβούλια μας παγκόσμιος και τοπικά. Αλλά παίρνουμε και χρηματοδότηση από τον Οργανισμό Νεολαίας στην Κύπρου. Ο Οργανισμός Νεολαίας χρηματοδοτά το πρόγραμμα Discover Cyprus, το πρόγραμμα Discover Cyprus, και επίσης χρηματοδοτά, μας δίνει έναν κονδύλι για να μπορούμε να πληρώσουμε κάτι για τα αεροπορικά εισιτήρια μας για τα συνέδρια. Αλλά πληρώνουμε και εμείς για να πηγαίνουμε στην Κύπρο έναν ποσοστό του αεροπορικού εισιτήριου μας. Δηλαδή, εκτός από τη χρηματοδότηση που παίρνετε από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, τα υπόλοιπα έξοδα, έχεις πει, είναι δικά σας έξοδα. Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ούτε από Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, είτε... Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου καλύφθηκε και έξοδα όταν είμαστε στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη διαμονή, και θα καλύψει και έξοδα για το καινούριο το πρόγραμμα μας, το Young Community Leaders, αλλά για τα άλλα τα έξοδα μας, παραδείγματος χάρη την ιστοσελίδα, τη διαφήμιση, όλα αυτά τα καλύφουμε εμείς μέσω fundraising activities που κάνουμε ή μέσω sort of χρήματα που δίνουμε εμείς στην οργάνωση. Μπορείς να μας πεις με λίγα λόγια πώς λειτουργεί η ΝΕΠΟΜΑ, δηλαδή το Κεντρικό Συμβούλιο? Για παράδειγμα, αν υπάρχει περίπτωση να αποφασίσετε για κάτι, ναι. ποιος αποφασίζει, ποιος είναι αυτός που θα δώσει τον τελευταίο λόγο σε μια απόφαση της ΝΕΠΟΜΑΚ? Εξαρτάται για το τι απόφαση θα πάρουμε. Η ΝΕΠΟΜΑΚ έχει παγκόσμιο κεντρικό συμβούλιο που αντιπροσωπεύει όλες τις περιφέρειες μας, αλλά έχει και τοπικά κεντρικά συμβούλια. Παραδείγματος χάρη εδώ στην Αγγλία υπάρχει και τοπικό κεντρικό συμβούλιο. Άρα, εάν η απόφαση ασχολά έναν από τα παγκόσμια τα προγράμματα μας, παραδείγματος χάρη το NDCP, παίρνει την απόφαση το Παγκόσμιο Κεντρικό Συμβούλιο. Και παρόλο που βρισκόμαστε μόνο στην Κύπρο μια φορά το χρόνο, επικοινωνούμε και μέσω του Skype 3-4 άλλες φορές το χρόνο. Άρα, μέσω του teleconferencing μπορούμε και να παίρνουμε αποφάσεις έξω από τα συνέδρια μας στην Κύπρο. Αλλά εάν η απόφαση ασχολεί μια ελληνική βραδιά που κάνουμε εδώ στην Αγγλία, παίρνει την απόφαση το Κεντρικό Συμβούλιο εδώ στην Αγγλία. Επειδή το τι προσπαθούμε να κάνουμε ως οργάνωση είναι να παίρνουμε τις αποφάσεις μας όσο πιο κοντά, όσο πιο sort of, as low as they can possibly be taken. Πολύ καλά. Σαν πρόεδρος τώρα της ΝΕΠΟΜΑΚ, ποιες είναι οι κυριότερες σου ευθύνες? Οι κυριότερες μου ευθύνες είναι βασικά να κάνω σίγουρα ότι η ΝΕΠΟΜΑΚ δουλεύει μέρα από μέρα, πρώτον, και δεύτερον, το τι έβαλα ως στόχος όταν πρώτο εκλέχθηκα το 2006 είναι να αναβαθμίσω τις δραστηριότητες της ΝΕΠΟΜΑΚ και να αναβαθμίσω τα μέλη που έχουμε ως οργάνωση. Και σε αυτά τα δύο, τους τελευταίους τους στόχους, το τι ιδρύσαμε τα περασμένα 6 χρόνια είναι, ιδρύσαμε άλλο 3-4 προγράμματα, αναβαθμίσαμε την ιστοσελίδα μας και τώρα έχουμε 15.000 μέλη παγκόσμιος. Και σίγουρα από την ίδρυση της ΝΕΠΟΜΑΚ το 2002 υπήρξαν πάρα πολλές δυσκολίες. Ναι. Θυμάσαι κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε? Όταν πρώτο ιδρυθήκαμε, η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε ήταν η επικοινωνία. Ως παγκόσμια οργάνωση υπάρχουν μερικές δυσκολίες να επικοινωνάς με τους αντιπροσώπους από την Αυστραλία, από την Αμερική. Όχι μόνο με την τεχνολογία, αλλά και με τη διαφορά στην ώρα. Άρα καταλάβαμε από νωρίς ότι για να μπορούμε να επικοινωνούμε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία. Και είμαστε από τις πρώτες οργανώσεις που χρησιμοποιούσαμε internet conferencing, teleconferencing,
Από την αρχή του 2002, επειδή ήθελαμε και καταλάβαμε ότι ήταν σημαντικό για να επικοινωνούμε συχνά. Επειδή είμαστε καινούρια οργάνωση και αν δεν επικοινωνούσαμε συχνά, κινδυνεύαμε να χάσουμε το momentum. Και για μας αυτό ήταν πολύ σημαντικό και we invested στην επικοινωνία αυτή μέσω του διαδικτύου. Μας έχεις πει ότι εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία και στην Αμερική υπάρχουν ήδη οργανισμοί της ΝΕΠΟΜΑΚ, αυτού ναι. του παγκόσμιου οργανισμού για τους νεαρούς Κύπρους απόδημους που διαμένουν μόνοι μας στο εξωτερικό. Ναι. Σε ποιες άλλες χώρες υπάρχει αυτός ο οργανισμός? Εκτός από αυτές τις τρεις, έχουμε και περιφέρειες στην Ελλάδα, στον Καναδά, στην Νότιο Αφρική, όπου θα πάμε το Δεκέμβρη για συνέδριο. Επίσης έχουμε περιφέρεια στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην υπόλοιπη Αφρική, όπου επίσης θα πάμε το Δεκέμβρη στο Ζιμπάμπουε. Πολύ ωραία. Και προηγουμένως μας έχεις πει ότι έχετε μέχρι στιγμής 15.000 μέλη. Πώς βλέπεις την ανταπόκριση των νεαρών Κύπριων απόδημων τα τελευταία χρόνια? Αυξήθηκε? What about the response of the new Cypriots born Cypriot in the UK? Νομίζω ότι το τι επέτυχε η ΝΕΠΟΜΑΚ είναι ότι εθαρρύναμε τους νεαρούς. Όταν πρώτο ιδρύθηκε η ΝΕΠΟΜΑΚ, νομίζω υπήρχαν μερικοί που δεν νόμιζαν ότι οι νεαροί ήθελαν να λαμβάνουν μέρος στην παροικία. Και το τι νομίζω εδείξαμε εμείς ως οργάνωση είναι ότι υπάρχει το demand από τους νεαρούς να έχουν μια οργάνωση που τους αντιπροσωπεύει, που τους δίνει την ευκαιρία να βρουν άλλους Κύπριους στην παροικία, να λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα για να μάθουν την ιστορία, τα ήθη και τα έθη της χώρας τους. Και νομίζω ότι χρόνο με χρόνο υπάρχει και παραπάνω ενδιαφέρον στην οργάνωσή μου, στην οργάνωσή μας, και αυτό μας εθαρρύνει όλους. Ποιες ηλικίες συμμετέχουν στον οργανισμό αυτό? Η ΝΕΠΟΜΑΚ είναι μια οργάνωση για απόδημους που είναι στην ηλικία 18 μέχρι 30. Πολύ ωραία. Σε άρα έχουμε μεγάλο spectrum. Για πες μας τώρα, τι προγράμματα προσφέρονται στα μέλη της ΝΕΠΟΜΑΚ? Και μετά θα μας πεις και τι εκδηλώσεις κάνετε, what kind of activities, ναι. you said before about Greek nights and this kind of stuff. Ναι. Before that, πες μας τι προγράμματα προσφέρονται. Για παράδειγμα, οι εκδρομές που κάνετε από οποιαδήποτε χώρα, ναι. αυτές που κάνει operate η ΝΕΠΟΜΑΚ, στην Κύπρο. Εντάξει, σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε τρία κύρια προγράμματα. Το πρώτο το πρόγραμμα αυτό είναι το NEPOMAC Discover Cyprus Program, το NDCP. Είναι ένα πρόγραμμα που ιδρύσαμε το 2004 και παίρνει περίπου 50 παιδιά από όλες τις χώρες του κόσμου στην Κύπρο και λαμβάνουν μέρος σε τάξεις της ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και επίσης τους ξεναγούμε στα κύρια αξιοθέατα της Κύπρου. Τώρα κάθε χρόνο παίρνουμε πολλές αιτήσεις για το πρόγραμμα και συνήθως παίρνουμε 2 με 3 αιτήσεις για την κάθε θέση του προγράμματος. Άρα υπάρχει μεγάλο demand για αυτό το πρόγραμμα. Για να επιλέξετε αυτούς που κάνουν αίτηση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ποια κριτήρια έχετε υπόψη σας πριν διαλέξετε ποιος θα πάει? Το Discover Cyprus Program, κάθε χρόνο το Κεντρικό Συμβούλιο της ΝΕΠΟΜΑΚ κοιτάζει τα κριτήρια και τα βλέπουμε και κάποτε τα αλλάζουμε. Αλλά προς το παρόν τα κριτήρια είναι η ηλικία. Πρώτα απ' όλα το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για παιδιά 18 μέχρι 22. Και επίσης κοιτάζουμε πώς είναι επαφή αυτοί που συμμετέχουν έχουν με την Κύπρο. Ο σκοπός του προγράμματος είναι για να παίρνουμε αυτά τα παιδιά που δεν έχουν επαφή με την Κύπρο, που δεν ζουν σε κυπριακή παροικία, να πας στην Κύπρο και να δουν το νησί τους. Επίσης κοιτάζουμε πόσο αυτά τα παιδιά που συμμετέχουν, πόσο πιθανόν είναι να λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες της παροικίας μας μετά. Παραδείγματος χάρη, πέρσι στείλαμε μια κοπέλα από το Cardiff στο πρόγραμμα και τώρα εργάζεται στο Cardiff, όπου φυσικά μπορεί να μην υπάρχουν πολλούς Κύπρους, αλλά εργάζεται και να ιδρύσει networking events, socials στο Cardiff. Άρα για μας ένα κύριο στόχος του προγράμματος είναι για αυτά τα παιδιά που συμμετέχουν
να τους κάνουμε πρεσβευτές για την Κύπρο και στην τοπική τους παροικία να μιλούν για την Κύπρο, να διοργανώνουν είτε και μικρές εκδηλώσεις, αλλά να διοργανώνουν κάτι. Και γι' αυτόν το κοιτάζουμε αυτόν, γιατί είναι πολλά σημαντικό για μας. Εδώ στον Ηνωμένο Βασίλειο, η ΝΕΠΟΜΑΚ, όπως μας έχει πει τώρα ότι αυτή η κοπέλα είναι στον Κάρτιβ και έχει δημιουργήσει μια βάση, ας το πούμε, της ΝΕΠΟΜΑΚ. Υπάρχει τέτοιο πράγμα και σε άλλες πόλεις εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο? Υπάρχει, ναι. Στο Birmingham, στο Manchester και στο Nottingham. Αλλά προσπαθούμε μέσω του πρόγραμμα Discover Cyprus να στέλνουμε παιδιά που δεν ζουν σε κυρίες παροικίες για να δούμε αν υπάρχει καμιά πιθανότητα να ιδρύσουμε και άλλες περιφέρειες εδώ στην Αγγλία. Τι άλλα προγράμματα υπάρχουν εκτός από τον Discover Cyprus? Ιδρύσαμε άλλο δύο προγράμματα τα περασμένα δύο χρόνια. Το πρώτο είναι NEPOMAC Professionals και αυτό είναι ένα πρόγραμμα, είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο professionals που το ιδρύσαμε φέτη μέσω του LinkedIn, επειδή το τι συζητήσαμε πέρσι στο συνέδριο μας στην Κύπρο ήταν ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες για νεαρούς Κύπρους που εργάζονται σε τράπεζες, σε οποιοδήποτε, σε professionals, δικηγόρους, accountants, οτιδήποτε, για να μιλούν με άλλους, για να μπορούν να κάνουν network. Και αυτό ήταν πρωτοβουλία από το συνέδριο και το ιδρύσαμε φέτη αυτόν. Και μέχρι σήμερα νομίζω αυτό το δίκτυο έχει 200 μέλη και το ιδρύσαμε νομίζω το Φεβράριο. Άρα είναι κάτι που προσπαθήσουμε να μεγαλώσουμε προς το παρόν και θα δούμε πώς πάμε. Και αυτό είναι ευχάριστο, δηλαδή μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να βλέπεις πόσος κόσμος, πόσοι Κύπροι νεαροί απόδημοι ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες της ΝΕΠΟΜΑΚ. Σίγουρα. Για εμάς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, αλλά όπως πάντα θέλουμε και παραπάνω μέλη σε αυτό το δίκτυο. Και φυσικά με την τεχνολογία, με το internet, με το Skype, όλα είναι πιθανά. Ναι, μάλιστα. Και ποιο είναι το άλλο το πρόγραμμα που μας έχεις πει? Μας είπες δύο. Ποιο είναι το τρίτο? Το τρίτο πρόγραμμα είναι καινούριο πρόγραμμα. Είναι το NEPOMAC Young Community Leaders. Είναι ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεις μάθημα μέσω του διαδίκτυου που διοργανώνουμε με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου και είναι ένα πρόγραμμα που διαρκεί ένα χρόνο και δίνει την ευκαιρία σε 30 παιδιά παγκόσμιος να μάθουν για την ιστορία της Κύπρου από το Antiquities Period μέχρι το Anamplan. Άρα καλύφθηκε την ολόκληρη ιστορία της Κύπρου και τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα παίρνουν ένα scholarship από το Υπουργείο Εξωτερικών που καλύφθηκε τα έξοδα του πτυχίου και επίσης παίρνουν έναν ποσοστό για να καλύπτει την εκδρομή στην Κύπρο που είναι στο τέλος του προγράμματος αυτός. Και ανοίξαμε αιτήσεις τον Μάρτι φέτη, πήραμε νομίζω 80 αιτήσεις για τις 30 θέσεις και προς το παρόν διαλέγουμε τα 30 άτομα που θα πάρουν το πρόγραμμα που ξεκινά τον Οκτώβρη. Και εκτός τώρα από τα προγράμματα που άλλα έχουν να κάνουν με μαθήματα, πάμε να μας πεις λίγα λόγια τώρα για τις activities. Greek Night, πώς περνάτε, τι εκδηλώσεις κάνετε όλο τον χρόνο? Η κάθε περιφέρεια έχει διαφορετικές δραστηριότητες και activities, αλλά παραδείγματα που θα σου δώσω. Εδώ στην Αγγλία διοργανώνουμε ελληνικές βραδιές. Νομίζω η κάθε περιφέρεια διοργανώνει ελληνικές βραδιές. Επειδή για τα μέλη μας είναι μια ευκαιρία να βρεθούν με άλλους Κυπραίους, να ακούσουν ελληνική μουσική και να καλοπεράσουν. Διοργανώνουμε και ποδοσφαιρικούς αγώνες στην Αυστραλία, προπαντός. Διοργανώνουμε και summer pools, επίσης και ski weekends η Αμερική, το διοργανώνουν αυτόν. Στην Νότια Αφρική έχουν beauty pageant. Προσπαθώ να σκεφτώ άλλες και υπάρχουν πολλές δραστηριότητες. Εδώ και στην Αγγλία μόλις τώρα διοργανώσαμε networking event με την παροικιακή που είναι με τον ίδιο στόχο, με τον επόμενο professionals μας, για να φέρνουμε και professionals together. Μια επιλογή. Δηλαδή, το επόμενο Greek Night πότε θα είναι? Εδώ στην Αγγλία το σχεδιάζουμε για το τέλος του χρόνου, κάποτε το φθινόπωρο. Προς το παρόν δεν έχουμε κανονίσει την ημέρα, αλλά θα είναι πάστην στο σελίδα μας www.nepomac.org
Όταν το διορίσουμε. Θα μας πεις περισσότερο για την ιστοσελίδα στη συνέχεια. Εντάξει. Τώρα όμως θέλω να έχουμε μάθει τι είναι NEPOMA, πώς λειτουργεί και τι activities υπάρχουν. Ναι. Και δικαιούνται, δηλαδή, και δικαιούνται και πώς μπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται να γίνει μέλος να κάνει αίτηση. Ποιοι δικαιούνται είναι οι απόδημοι Κύπροι που ζουν μόνιμα εδώ στην Αγγλία ή σε οποιαδήποτε περιφέρεια έχουμε οργάνωση. Και για να γίνουν μέλη, απλώς θα τα πηγαίνουν στην ιστοσελίδα μας και they apply for membership online. Πολύ εύκολο. Οι φοιτητές που έρχονται από την Κύπρο για κάποιο χρονικό διάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να γίνουν μέλη? Δυστυχώς όχι. Δεν μπορούν να γίνουν full members. Μπορούν να γίνουν associate members και φυσικά μπορούν να έρχονται και στις δραστηριότητες μας. Δεν υπάρχει λόγο, δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτόν. Απλώς τα σύμφωνα με το καταστατικό μας πρέπει να ζεις μόνιμα εδώ στην Αγγλία. Αιτήσεις γίνονται κάποια συγκεκριμένη στιγμή ή ολόχρονα? Ολόχρονα μέσω της ιστοσελίδας μας. Ιστοσελίδα. Δηλαδή πώς κάποιος πώς μπορεί να διαβάσει και να έρθει σε επαφή με την ιστοσελίδα σας? Η ιστοσελίδα μας, the web address είναι www.nepomac.org, so NEPOMAC.org. Επίσης έχουμε και Facebook pages, έχουμε και Twitter accounts, έχουμε και LinkedIn accounts. Είμαστε σε όλα τα κύρια social networking sites εδώ, you know, παγκόσμιος. Άρα μπορούν να έρθουν σε επαφή μας όχι μόνο και μέσα από την ιστοσελίδα μας, αλλά και μέσα από τα presence μας στα social networking media. Αν κάποιος κάνει search NEPOMAC, να μας βρει σίγουρα. Και εκτός από τις οργανώσεις που υπάρχουν σε αυτές τις χώρες που μας έχεις πει, συνεργάζεστε και με κάποιους άλλους παρόμοιους οργανισμούς? Ναι. Σε παγκόσμιο επίπεδο συνεργαζόμαστε στενά με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, την νεολαία του Συμβουλίου αυτού. Και εγώ ως πρόεδρος της NEPOMAC είμαι μέλος και του Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού, τους νεαρούς. Επίσης σε τοπικό επίπεδο συνεργαζόμαστε στενά με το ΕΦΕΚ εδώ στην Αγγλία, το ΝΟΥΚΑ στην Αυστραλία και παγκόσμια και παρόμοιες φοιτητικές οργανώσεις στην κάθε περιφέρεια όπου έχουμε οργάνωση. Επίσης, όπως ανάφερα νωρίτερα, έχουμε και άλλους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Οργανισμό Νεολαία, το Υπουργείο Εξωτερικών, που μας βοηθούν και μας υποστηρίζουν πάνω στα προγράμματα που έχουμε. Κάτι άλλο θα ήθελα να ρωτήσω. Εκτός του ότι για να γίνεις μέλος της NEPOMAC πρέπει να είσαι ηλικίας 18 μέχρι 30 ετών, μπορεί κάποιος οργανισμός, an independent association, to apply for it? Δηλαδή όχι ένα άτομο, ένας οργανισμός ξεχωριστός, ένας σύνδεσμος. Σύμφωνα με το καταστατικό μας, εδώ εξαρτάται από την κάθε περιφέρεια. Στην Αυστραλία, ναι, είναι πιθανότητα ως οργάνωση να λάβεις μέρος. Εδώ στην Αγγλία οι περιφέρειες μας είναι λόγω της πόλης. Άρα έχουμε περιφέρεια Λονδίνου, έχουμε περιφέρεια Birmingham, έχουμε περιφέρεια Manchester. Άρα σύνδεσμος δεν μπορεί να sort of λάβει μέρος, αλλά μπορεί μέσω της περιφέρειας του Birmingham να λάβει μέρος στο κεντρικό συμβούλιο της NEPOMAC εδώ στην Αγγλία. Και μιας και αναφέρθηκες για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο που γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα στο Λονδίνο, με την ιδέα του Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την Ομογένεια του Λονδίνου. Στην τελετή λήξης φέτος, του 8ου κύκλου, ναι, υπόθηκε ότι από τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου της Κύπρου ότι του χρόνου, ναι, με την ένατη χρονιά θα λάβουν μέρος και πιο νεαροί. Ναι. Και οι διαλέξεις θα γίνονται όχι μόνο στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά. Υπάρχει καμία σχέση να. Η NEPOMAC έχει κάτι να κάνει με αυτό? Ναι, μιλήσαμε και με τον Πρίτανη και με τον πρόεδρο της αδελφότητας, τον κύριο Γερολέμου, για αυτόν το θέμα και συζητούμε μια διάλεξη που θα γίνει τον Δεκέμβρη από τον κύριο Κλέαρχο Κυριακίδη, που ελπίζουμε ότι θα είναι στα αγγλικά και θα είναι ένα θέμα που θα διαλέξουμε μαζί με την Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα για να μπορούμε να πληροφορήσουμε τα μέλη μας για το εθνικό μας το ζήτημα. Πώς μπορείς εσύ σαν πρόεδρος της NEPOMAC να το κάνεις promotion, ας το πούμε, για τους νεαρούς? Έχουμε το database μας εδώ στην Αγγλία, έχουμε την ιστοσελίδα μας, έχουμε το
Facebook, το Twitter, το YouTube, το LinkedIn μας. Και νομίζω ότι το τι εδείξαμε με το πρόγραμμα το Young Community Leaders είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους νεαρούς για να μάθουν για την ιστορία τους. Και νομίζω ότι μια τέτοια διάλεξη στο ελεύθερο πανεπιστήμιο θα είναι κάτι που θα ενδιαφέρει τους νεαρούς. Και υπάρχουν και στους επόμενους 2-3 μήνες, υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε την ΕΠΟΜΑΚ να λάβει δυνατά μέτρα και να προσελκύσει περισσότερο τους νεαρούς. Πάντοτε. Τον Σεπτέμβριο ξεκινάει, τον Οκτώβριο μάλλον ξεκινάει η ένατη χρονιά του ελεύθερου πανεπιστημίου. Ναι. Και κλείνοντας, ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια όσον αφορά εσένα, αλλά ποια είναι τα σχέδια και ποια είναι τα όνειρά σου σαν πρόεδρος της ΕΠΟΜΑΚ? Νομίζω και τα δύο μπορεί να συνδυάζονται. Τα όνειρα μου για την ΕΠΟΜΑΚ είναι να συνεχίσουμε ως οργάνωση, να μεγαλώνουμε, να γίνουμε πιο ξακουστοί στην κάθε χώρα που έχουμε οργάνωση, τα μέλη μας να συνεχίζουν να αυξάνονται και να ιδρύουμε καινούρια προγράμματα κάθε χρόνο. Επίσης, ελπίζω ότι μπορούμε μέσα από τις προσπάθειες μας να πληροφορήσουμε τα μέλη μας για το τι γίνεται με το εθνικό μας το ζήτημα. Και αυτό είναι έναν κύριο στόχο που έχουμε εμείς ως οργάνωση. Επειδή ως δεύτερη και τρίτη γενιά, νομίζω ότι μπορούμε να πιέσουμε πιο αποτελεσματικά τις κυβέρνησεις εδώ στην Αγγλία, στην Αυστραλία, πάντοτε, οπουδήποτε, παρά την πρώτη γενιά που μπορεί να μην γεννήθηκε εδώ. Προσωπικά θα συνεχίσω με την ΕΠΟΜΑΚ. Υπάρχουν κάποιες ιδέες που έχετε βάλει στόχων, για παράδειγμα μία κάρτα τέλος πάντων, ναι, που θα βοηθήσει και θα προσελκύσει περισσότερο τους Κύπρους απότιμους. Έχετε βάλει κάποια ιδέα, σκεφτεί κάποια ιδέα? Ναι, το τι συζητούμε εδώ στην Αγγλία είναι να φτιάξουμε ένα members card και πλησιάσαμε νομίζω 25, μπορεί και 30 επιχειρήσεις εδώ στην Αγγλία που θα δώσουν μια έκπτωση στα μέλη μας. Οι μέλη που παρουσιάσουν αυτή την κάρτα θα παίρνουν, εξαρτάται σε πού πηγαίνεις, αλλά θα παίρνουν μια έκπτωση. Παραδείγματος χάρη εδώ στην αδελφότητα νομίζω θα παίρνουν 10% έκπτωση για το room hire. Άρα μιλήσαμε σε πολλές επιχειρήσεις στην παροικία για να μπορούμε να προσφέρουμε κάποιο benefit για τα μέλη μας. So, για να πάρεις μια κάρτα, απλώστατα θα πρέπει να γραφτείς σαν μέλος πάνω στην ιστοσελίδα μας και θα πάρεις την έκπτωση. Δηλαδή τώρα κάποιος που θέλει να γίνει μέλος, ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει? Πρέπει να πάει στην ιστοσελίδα μας στο www.nepomac.org και να γραφτεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα του πάρει 2-3 λεπτά. Μάλιστα. Χρήστο Καρολή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιέρωσες. Καλές επιτυχίες και στο προσωπικό σου τομέα, αλλά και στην ΕΠΟΜΑΚ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.